Καλωσορίζω στη τηλεφωνική γραμμή. Για άλλο θέμα τον καλέσαμε, βέβαια. Τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Χιώτη. Γεια σας, κύριε Παπαδόπουλε. Τώρα, επειδή με προκαλεί πολύ σύντομα ο Νότης, συμφωνείτε με την ποσόστοση των γυναικών στα ψηφοδέλτια ή όχι? Θα ήθελα να πω κι εγώ σε αυτή τη στιγμή βάζει τον πειρασμό, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι μια σημαντική ημέρα σήμερα, η οποία δεν είναι ημέρα γιορτής. Εγώ συμφωνώ με αυτή τη διατύπωση. Δεν είναι ημέρα γιορτής. Ποτέ δεν ήταν. Ήταν πάντα μια ημέρα διεκδίκησης και μια ημέρα υπενθύμησης της ανάγκης για ισότητα των φύλων. Και νομίζω ότι τελικά τέτοιες ημέρες, ειδικά τις ημέρες αυτές που ζούμε μια τραγωδία, που έχουμε μητέρες που θρηνούν τα παιδιά τους, θα πρέπει να θυμόμαστε όλους όσοι βρίσκονται σε θέση αδυναμίας, όλους όσοι βρίσκονται στο περιθώριο, όλους όσοι έχουν μείνει πίσω, και σαν κοινωνία, ως κοινωνία, θα πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε σε επίπεδο πολιτικών πρωτοβουλειών και νομοθετικών παρεμβάσεων. Ποιος διαφωνεί με αυτό? Τα φύλλα και τα φύλλα και οι περιθωριοποιημένοι συμπολίτες να μην αισθάνονται και να μην είναι μόνοι και εκτός των τυχών. Για την ποσόστοση, θα πρέπει να πω, επειδή είναι ένα νομοθετικό μέτρο το οποίο έχει πολλά χρόνια που εφαρμόζεται, είναι ποσόστοση των φύλων, έτσι, δεν είναι ποσόστοση των γυναικών. Εγώ έχω την τιμή να εκπροσωπώ ένα κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή στα ψηφοδέλτια, το οποίο έχει ήδη ανακοινώσει, έχει αντιστρέψει την αναλογία σε ορισμένες περιφέρειες. Έχει περισσότερες γυναίκες από ό,τι άντρες. Μα αν υπάρχουν ικανές γυναίκες, ποιος λέει όχι? Φυσικά και ναι. Άρα θέλω να πω λοιπόν ότι... Αλλά σε κάποια περιφέρεια που δεν βρίσκεται μια γυναίκα υποψήφια η οποία να μπορεί να σηκώσει το βάρος της υποψηφιότητας, γιατί πρέπει ντε και καλά να είναι υποψήφια? Γιατί πρέπει να είναι παράνομο το ΠΑΣΟΚ ή η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ όταν δεν υπάρχει προθυμία τοπικά για πολύ για έτσι, να αναζητήσει γυναίκες οι οποίες μπορεί να θέλουν να κατέβουν στην πολιτική. Με το ζόρι. Όχι με το ζόρι. Πώς θα γίνει? Διότι δυστυχώς δεν έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο πολιτικής και κοινωνικής ωριμότητας ώστε τα φύλλα και τα δύο φύλλα να έχουν τις ίδιες πιθανότητες, τις ευκαιρίες πρόσβασης στην πολιτική ζωή. Εδώ δεν έχουμε πετύχει τις ίσες απολαβές, τις ίσες αποδοχές στην εργασία. Θα έχουμε πετύχει την ισότητα στην πολιτική. Και θα πάει η γυναίκα και θα πει στον άντρα: άντρα μου, θα κατέβω στην πολιτική. Ίσα ρε που θα κατέβει στην πολιτική ή στην κουζίνα, σου θα τη πει. Άμα υπάρξει τέτοιο θέμα, εννοείται ότι είμαστε όλοι. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Πώς δεν υπάρχει? Αλλά δεν το λύνει η ποσόστοση αυτό. Το λύνει η ποσόστοση. Βοηθάει. Επειδή ακούγονται αυτές οι φράσεις και δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο τη πολιτική ισότητα των φύλων, χρειαζόμαστε ακόμα δυστυχώς την ποσόστοση. Η ποσόστοση πρέπει να καταργηθεί. Αυτός είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος και οι μέρες σαν τη σημερινή ουσιαστικά υποδηλώνουν την ανάγκη για αγώνα και διεκδίκηση ώστε να φτάσουμε στο σημείο εκείνο που οι ποσοστώσεις θα είναι πραγματικά περιττές. Τώρα πώς είδατε τη συνέντευξη που του Κεραπετρίτη για το θέμα των τεμπών? Σε επίπεδο τεχνικό μπορούμε να μιλάμε ώρες και ημέρες. Μπορούμε να αναλύσουμε, και αυτός είναι ο ρόλος της πολιτικής δημόσιας σφαίρας, να αναλύσουμε τις τεχνικές παραμέτρους της τραγωδίας. Πρέπει η συζήτηση να γίνει με όρους τεκμηριωμένους, αντικειμενικούς και διαφανείς. Να μην την αφήσουμε να πάει στην τοξικότητα και στην αντιπαράθεση. Το λέω αυτό διότι εδώ και πολλές ώρες, ημέρες, βλέπουμε κορυφαίους υπουργούς, προφανώς σε διατεταγμένη υπηρεσία, να προσπαθούν να κάνουν ίσωμα όλη τη δημόσια συζήτηση. Επαναλαμβάνω κάτι από θέση αρχής. Είναι ένα πράγμα να συζητάς πολιτικά για την κατάσταση των σιδηροδρόμων, των υποδομών, του κράτους μας εν τέλει, διαχρονικά, και άλλο πράγμα να συζητάς για ευθύνες, για συγκεκριμένες πράξεις ή παραλήψεις. Ό,τι και να πει, ό,τι και να κάνει, ο νη χι ψη υπουργός, δεν μπορεί η κυβέρνηση να αποσύσει τις βαρύτατες ευθύνα της. Η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα αναλάβουν ατόφια και ακέραια την ευθύνη της τετραετίας τους. Εμείς λέμε ναι στη συζήτηση, αλλά όχι στη σύγχυση και τον συμψηφισμό ή τον επιμερισμό ευθυνών. Διότι ξέρετε, τις ευθύνες θα τις αποδώσει και η δικαιοσύνη και θα τις αποδώσει και ο λαός όταν θα έρθει η ώρα των πολιτικών ευθυνών της κάλπης. Αισθάνεσαι ότι έτσι αναλαμβάνει τις ευθύνες αυτές η Νέα Δημοκρατία? Η Νέα Δημοκρατία, να θυμίσω ότι κυβερνά τρία έτη, 7 μήνες, διαβερνά 1.332 ημέρες και 44 μήνες. Ναι. Είναι 1.332 ημέρες. Ασφαλώς, κύριε Μάντζο. 44 μήνες
Αφού είναι η τελευταία που κυβερνά, έχει και το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης. Δεν το αφισβητεί κανείς αυτό. Κάποιος νοήμων, θέλω να πω. Αλλά είναι αποκλειστική η ευθύνη της κυβέρνησης και όχι και των προηγούμενων κυβερνήσεων, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, που είπε το αναλαμβάνω εξ ονόματος και των προηγουμένων. Γιατί είδα ότι το Πασόκ εκεί αντέδρασε, θέλω να σας πω. Και μου έκανε εντύπωση γιατί ο Πρωθυπουργός ανέλαβε το μερίδιο της δικής της ευθύνης, αλλά είπε και των προηγουμένων. Δεν υπάρχουν ευθύνες στους προηγούμενους. Κοιτάξτε, όσον αφορά στο πώς αναλαμβάνεται η πολιτική ευθύνη και αν μία συγγνώμη είναι ανάληψη πολιτικής ευθύνης. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Αν είναι αρκετή μια συγγνώμη, είναι άλλο ζήτημα να το συζητήσουμε. Συγγνώμες, είναι η πολλωστή φορά που ακούμε συγγνώμη από τον κύριο Μητσοτάκη. Αρχιοθετείται και αυτή η συγγνώμη και αξιολογείται από τους πολίτες. Mm-hmm. Το θέμα είναι όμως οι ευθύνες. Οι ευθύνες για ένα δυστύχημα, οι ευθύνες για μια τραγωδία θα πρέπει να αναζητηθούν και στο παρόν. Προφανώς, προφανώς και στο παρόν. Δεν το συζητάμε. Αλλά μόνο στο παρόν. Αυτό ρωτώ. Όχι, εγώ να είμαι συγκεκριμένος. Έχουμε τέσσερα χρόνια, 3,5 για την ακρίβεια χρόνια τώρα, κοντά τέσσερα. Και άλλα τέσσερα, 4,5 πριν, στα οποία έχουμε μία σύμβαση, για παράδειγμα, για την τηλεματική, την τηλεδιοίκηση και τη φωτοσήμανση στο επίμαχο σημείο, η οποία έχει φάει 7 παρατάσεις. Έχει πάρει ένα καπέλο 13 εκατομμύρια ευρώ και από τα αρχικά 41 έχει φτάσει στα 54. Mm. Και σήμερα, 7 παρατάσεις μετά, 9 χρόνια μετά, 54 εκατομμύρια μετά, μετράμε 57 νεκρούς στο ενδιάμεσο. Επειδή ακούω ότι δεν μπορούσε λοιπόν. Είχαν πάρα πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια στο ενδιάμεσο. Είχαμε ασφαλιστικές δικλείδες με κέντρα παρακολούθησης της γραμμής, κεντρικά, με διπλές βάρδιες, με άλλα ανθρώπινα ασφαλιστικά μέτρα, ασφαλιστικές δικλείδες. Όχι. Είχαμε λιγότερες από ό,τι είχαμε στο παρελθόν, όπως είπε και ο κύριος Ζηλιασκόπουλος που το φιλοξενήσαμε εδώ στο Sky. Άρα. Αλλά και ο κύριος Ζηλιασκόπουλος που ήταν διοικητής και επί της συγκυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου είπε ότι και επί των ημερών του είχαν παρατηρηθεί δυσλειτουργίες, πρώτα-πρώτα αυτές οι περίφημες κλοπές από τους Ρωμά για τις οποίες κανείς δεν μιλά, γιατί είναι θέμα ταμπού για την ελληνική κοινωνία, αλλά και από διάφορες άλλες λειτουργικές αδυναμίες. Άρα και εσείς γιατί σταματάτε μόνο στην οκταετία ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας, ενώ οι ευθύνες ξεκινούν από ό,τι καταλαβαίνω από το 2003. Εγώ σας λέω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Καταρχάς το 2000 και το 2000 και το 2004 και 2007 η χώρα διέθετε τηλεδιοίκηση. Δούλευε το σύστημα, ναι. Με τις τεχνολογικές δυνατότητες της εποχής. Ναι. Στη συνέχεια λοιπόν, όταν χρειάστηκε η αντικατάσταση και ο εξυγχρονισμός αυτών των δικτύων, έρχεται η σύμβαση συγκεκριμένη την οποία έχω αναφέρει. Είναι εμβληματική αυτή η σύμβαση. Είναι 9 χρόνια σε συνεχή παράταση και σε συνεχή αναστολή. Σωστό. Αυτή η σύμβαση. Και μιας και πιάνουμε το θέμα το διαχρονικό λοιπόν για την κατάσταση, όχι των ευθυνών, επιμένω, την κατάσταση των σιδηροδρόμων. Πάμε να δούμε τι άφησε λοιπόν το κακό Πασόκ το 2011. Εγώ βλέπω εδώ ότι το οργανόγραμμα του ΟΣΕ μετρούσε 2.800 θέσεις πλήρως επανδρωμένες. Είχαν φύγει μεταταχθεί άνθρωποι οι οποίοι έπαιρναν θέσεις αποσπασμένοι σε πολιτικά γραφεία ή σε θέσεις ψυγεία. Ποτέ δεν μετακινήθηκε κανένας από μονάδες ασφαλείας του ΟΣΕ, επειδή ακούω διάφορα στο δημόσιο λόγο. Πήρε το Πασόκ ένα καταχρεωμένο ΟΣΕ με 10,9 δις χρέος και τον εξυγίανε. Ήταν ένας ΟΣΕ ο οποίος σύμφωνα με την εξυγίανση που είχε γίνει το επιβατικό του έγινε η εξυγίανση. Πράγματι παρελήφθη με 10 δις. Θα πωλεί το Τρένοσε 300 εκατομμύρια και μετά ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και το πώλησε 45 εκατομμύρια αντί πινακίου φακής. Αυτά είναι δεδομένα. Όπως δεδομένο είναι ότι γεγονός ότι είχαμε συλλογική σύμβαση εργασίας τότε. Η μόνη εταιρεία του δημοσίου που μέσα στο πρώτο μνημόνιο έκανε συλλογική σύμβαση εργασίας. Όπως είναι δεδομένο ότι το κακό Πασόκ είναι αυτό που είδε στη ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων. Γι' αυτό λέω κύριε Χιώτη, κύριε Παπαδόπουλε, είμαστε όλοι μαζί στη δημόσια συζήτηση για το κράτος μας, τις υποδομές μας, αλλά δεν θα είμαστε όλοι μαζί στην απόπειρα επίρρηψης ευθυνών. Όσο θολώνουν κάποιοι το μήνυμα, δεν θα βρούμε ποτέ τον ένοχο και τον υπεύθυνο. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Γιατί όταν μιλάμε για παράδειγμα για το ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους μας, επερώμαστε ότι οι Άπωνες έρχονται και μας δίνουν διαπιστευτία και ζητούν συμβουλές.
θα πρέπει να μιλήσουμε και τελικά για την αλήθεια. Ότι έχουμε κάνει ένα ψηφιακό άλμα. Ψηφιακός μετασχηματισμός δεν σημαίνει ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας. Σημαίνει βασικές τεχνολογικές εφαρμογές ασφάλειας στις υποδομές μας. Σημαίνει να μπαίνουν τα παιδιά στα τρένα και να είναι ζωντανά. Το λέω αυτό διότι άκουσα τον Γεωργιάδη χθες να λέει, για παράδειγμα, πάλι σε τηλεοπτική εκπομπή, ότι μα τι να πει ο κ. Καραμανλής, ότι τα τρένα μας δεν είναι ασφαλή, υπουργός μεταφορών είναι. Και όταν του λένε ναι, να πει την αλήθεια, λέει μα δεν θα μπαίνει κανένας τότε στα τρένα. Και εγώ αναρωτιέμαι, μας ενδιαφέρει να μπαίνουν τα τρένα οι πολίτες ή να βγαίνουν από αυτά ζωντανοί. Πάντως υπάρχει η αίσθηση, και απαντήστε μου πάνω σε αυτό, ότι κάποιοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτή την τραγωδία στα Τέμπη για να πάρουν μια ρεβάνς απέναντι στο μάτι, δεν ξέρω τι. Το αισθάνεσαι σε αυτό? Κοιτάξτε, εγώ αυτή τη στιγμή έφυγα λίγο από το χώρο της συγκέντρωσης στην πλατεία Συντάγματος για να μιλήσω με ησυχία εδώ, λίγο πιο πάνω σε εσάς. Εδώ στη συγκέντρωση βλέπω μια αυθόρμητη συνάθρηση συμπολιτών μου, από συμπολιτών μας, από όλες τις ηλικίες που διαμαρτύρονται και εκφράζουν την αγωνία τους για το κράτος, τις υποδομές και όλη αυτή την κατάσταση που θέλουμε να αλλάξουμε. Το αν κάποιοι αυτό το κύμα της αγανάκτησης και της οργής θέλουν να το κεφαλαιοποιήσουν πολιτικά ή κομματικά, είναι κάτι το οποίο θα το αξιολογήσουν οι πολίτες. Δεν μπαίνουν καπέλα σε αυτή την λαϊκή αγανάκτηση και όποιος τολμήσει να το επιχειρήσει θα έχει κόστος, είναι βέβαιο. Κύριε Μάτζο, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρώτη συζήτηση. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε όταν θα ανοίξει κανονικά η πολιτική αντιπαράθεση και η απόδοση των ευθυνών. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας. Να είστε καλά.